Λοιπόν, συνεχίζουμε σε βιότοπο γαύρου. Μπροστά μου έχω μερικά βασιδιώματα από το είδος Infundibulicibe geotropa, χωνιοκύβη ή γεωτρόπη, τα οποία βρίσκονται σε αρκετά μεγάλο μέγεθος. Πρόκειται για βασιδιομύκητα μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους. Το άνοιγμα του πιλιδίου μπορεί να φτάσει από 10, 15 έως και 20 εκατοστά. Σε πολύ εξαιρετικές σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως και τα 25 εκατοστά. Με χρωματισμό πύλιο δερμίδας, κάπως κρέμ, λευκοπό, οχροπό, ρόδινο μερικές φορές. Με υφή της πυλιοδερμίδας κάπως μεταξένια σε συνθήκες ξηρασίας, ξέρει. Και σε συνθήκες υγρασίας κάπως ελαφρώς με υφή λιπαρή ή κάπως ελαφρώς γλοιώδες, όπως βρίσκονται τα συγκεκριμένα στις σημερινές συνθήκες. Ωραία. Πιεσμένο το πυλίδιο στο κέντρο, συνήθως σε πρώιμο στάδιο το είδος κάνει έντονο ύβο ή οξυλικτό ή αμβλή. Η πυλιοδερμίδα σε μερικά βασιδιώματα κάνει έντονα ή αμυδρά στίγματα, κάπως αλακάκια, τα οποία βέβαια είναι πιο σκουρόχρωμα και ξεχωρίζουν. Αυτό συμβαίνει συνήθως στη περίμετρο του πυλιδίου. Η περίμετρος του πυλιδίου σε μερικά βασιδιώματα γίνεται κυματιστή κολποτή. Σε πρώιμο στάδιο είναι απότομα γυριστή έως και το μέσο στάδιο της ηλικίας και αργότερα σε προχωρημένο στάδιο της ηλικίας γίνεται επίπεδη. Η μενοφόρα επιφάνεια αποτελείται από ελάσματα τα οποία είναι αρκετά ανεπτυγμένα, πυκνά, κάπως σαν διχαλωτά, κατερχόμενα προς το πόδι και εφαπτώμενα. Λευκά, λευκοπά, λευκοκρέμ μερικές φορές. Πόδι κυλινδρικό με φαρδύτερη βάση, με χρωματισμό κάπως ελαφρώς καφετή, κρέμ, οχροπό μερικές φορές. Στην βάση του ποδιού το είδος κάνει λευκό μικύλιο, χωρίς όμως να γίνεται βολβώδης. Σάρκα λευκή, λευκοπή, λευκοκρέμ μερικές φορές στην οριμότητα, η οποία δεν μεταχρωματίζεται στο κόψιμο. Με ευχάριστη οσμή και γεύση, πρόκειται για φαγόσιμο είδος, αρκετά νόστιμο, δεν είναι κορυφαίο, απλά φαγόσιμο νόστιμο είδος. Και βέβαια πρόκειται για συνηθισμένο είδος. Παρόμοια είδη υπάρχουν αρκετά στο γένος της Infundibulicibe, όπως είναι το Infundibulicibe gigas, το οποίο κάνει τεράστια καρποσώματα, πολύ μεγαλόσωμα. Το Infundibulicibe
γκίμπα, το υφοντιμπουλική με σκοαμουλώσα και κάποια ακόμη, όπως επίσης και κάποια είδη του γένους της κλειτοσύμπε. Να πούμε ότι το είδος ανήκε παλιότερα στο γένος της κλειτοσύμπε και αργότερα το κατατάξαν οι μυκητολόγοι σε νέο γένος, το γένος της υφοντιμπουλικίμπε. Όπως είπα, το είδος είναι φαγόσιμονόστιμο, θα πρέπει όμως να καταναλώνονται τα βασιδιώματα τα οποία βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Αυτά που βρίσκονται σε μέσο ή προχωρημένο στάδιο δεν θα πρέπει να καταναλώνονται, γιατί η σάρκα τους γίνεται κάπως δερματώδης. Το συναντάμε σε ξέφωτα, σε δάση πρατήφυλλων και σπάνια σε δάση κονοφόρων. Αναπτύσσεται σαν προφητικά. Συνήθως το βρίσκουμε σε θαμνότοπους ή σε άκρες δασών, αλλά μερικές φορές και μέσα στα δάση. Εμφανίζεται κατά τους φθινοπορεινούς μήνες, συνήθως από τον Οκτώβριο έως και τον Νοέμβριο, μερικές φορές όμως και τον Δεκέμβριο, όταν οι συνθήκες της θερμοκρασίας είναι κάπως ήπιες. Μπορεί να το βρούμε ακόμη και το Γενάρη με αρκετά κρύα. Πανέμορφα. Υφοντιμπουλικίμπε γεωτρόπα, χωνιοκύβη ή γεωτρόπη. Η κλειτοσύμπε γεωτρόπα, κλειτοκύβη ή γεωτρόπη. Ευχαριστώ πολύ.